Μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, από την Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου η Επιτροπή Οικονομικών συνήθεια σήμερα εκτάκτως για να τοποθετηθεί επί της ουσίας σε σχέση με το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για αποδέσμευση 25 εκατομμυρίων ευρώ, ένα ποσό που δεσμεύτηκε κατά την ψήφιση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στις αρχές του μήνα. Όλα τα κόμματα πλήν του ΔΥΣΥ απέρριψαν το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την αποδέσμευση αυτού του ποσού για τη δημιουργία αποθεματικού για το Ταμείο Αλληλεγγύης, λέγοντας ότι κινείται εν μέσω του προεκλογικού αγώνα. Σύμφωνα τώρα με την σχετική επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών, σκοπός του ταμείου αυτού είναι η δημιουργία αποθεματικού για τη σταδιακή και σε βάθος χρόνου χρηματική στήριξη των ομάδων του πληθυσμού που έχουν συνεισφέρει την κεφαλοποίηση των δύο συστημικών τραπεζών από τις φορούς, να δούμε τον Μπέιλιν. Εκπρόσωπος τώρα του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος παρέχει εδώ στην συνεδρίαση της Επιτροπής, ο Γιώργος Παπελή, ανέφερε ότι το κονδύλι θα χαθεί αυτά τα 25 εκατομμύρια αν δεν αποδεσμευθεί, αφού δεν μπορεί να μεταφερθεί στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2018. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν λεπτομέρειες της προθέσεις της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά ακριβώς αυτό το συγκεκριμένο ταμείο και τη χρήση του αποθέματος του, απαιτώντας σαφείς αναφορές για τους δικαιούχους κυρίως της χρηματικής στήριξης και τους πόρους του Ταμείου μεταξύ άλλων. Πρέπει να πούμε ότι εξέφρασαν την ίδια ώρα και την ετοιμότητά τους για συζήτηση μιας ολοκληρωμένης πρότασης. Κάποιοι εκ των βουλευτών ανέφεραν ότι μαζί με τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό που περιελάμβανε το συγκεκριμένο κονδύλι θα έπρεπε να είχε κατατεθεί και νομοσχέδιο για την αλλαγή στους όρους λειτουργίας του ταμείου αυτού. Αυτά εν ολίγης, Κατερίνα. Και βεβαίως, κλείνοντας, να σας πω ότι τα μέλη της Επιτροπής εξέφρασαν την ετοιμότητά τους μέχρι και το τέλος του τρέχοντος έτους, ανά πάσα ώρα και στιγμή, να συζητήσουν μια ενδεχομένως νέα πιο εμπεριστατωμένη πρόταση από πλευράς κυβέρνησης. Πάντως, Νέστορα, πρέπει να πούμε ότι και μετά και τη σημερινή εξέλιξη θα φουντώσει ακόμη περαιτέρω και η προεκλογική αντιπαράθεση. Γιατί πάνω σε αυτό στηρίχτηκε ένα μεγάλο μέρος της δημόσιας αντιπαράθεσης με επικρίσεις που είχε δεχθεί η κυβέρνηση για προχειρότητα συγκεκριμένα με τον τρόπο που το είχε νεκραναστήσει κατά την έκφραση και της αντιπολίτευσης στο Ταμείο Αλληλεγγύης. Και αυτή η εξέλιξη έρχεται τώρα και είμαι σίγουρη θα αποτελέσει και έτσι θα προκαλέσει ένα νέο, θα φέρει ένα νέο κύκλο δημόσιας αντιπαράθεσης. Είναι κάτι το οποίο ήταν ούτως ή άλλως στα ψηλά των αντιπαραθέσεων, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Ήταν. Είχαμε μάλιστα και αντιπαραθέσεις κυρίως με το Δίκο, το οποίο διεκδικούσε την πατρότητα και διεκδικεί την πατρότητα αυτής της πρότασης. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το Δίκο αξιώνει και την συμπερίληψη, την υιοθέτηση αν θέλεις των δικών του εισηγήσεων, οι οποίες προέρχονται βεβαίως από τον πρόεδρο του κόμματος και υποψήφιο για την Προεδρία της Δημοκρατίας, τον Κόλλα τον Παπαδόπουλο. Συνεπώς, από εδώ και πέρα είδομε που θα καταλήξει το όλο ζήτημα και αν μέχρι το τέλος του χρόνου, σε κάθε περίπτωση, θα έχουμε κάποια νέα κίνηση από κυβερνητικής πλευράς. Σε ευχαριστούμε πολύ.